Η Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΗ επικέντρωσε την Τετάρτη τα βλέμματα με τον απολογισμό της διοίκησης Τζόρτζογλου να εγκρίνεται ομόφωνα από τα σωματεία για 21η συνεχόμενη χρονιά. Ενώ μεταξύ των άλλων έγινε σημαντική αναφορά στην πορεία της μεικτής ομάδας K16 της Ένωσης, μια ομάδα που άφησε το αποτύπωμά της και έδειξε ότι είναι μια δεμένη οικογένεια, όπως επιβεβαιώθηκε και στην τελευταία φετινή συγκέντρωση που έγινε στα γραφεία της Ένωσης μετά από πρόσκληση του ενεσιακού προπονητή Βασίλη Μπαστάκη. Ήταν μια συνάντηση γεμάτη χαμόγελα, όπου ξύπνησαν μνήμες από το όμορφο φετινό ταξίδι ως τον τελικό και την δεύτερη θέση στην Ελλάδα, αλλά και με συγκίνηση μέσα από τα λόγια του ενεσιακού προπονητή, αλλά ιδιαίτερα του πρόεδρου της ΕΠΣΗ κ. Τζόρτζογλου, που τόνισε ότι όσα χρόνια είναι πρόεδρος στην Ένωση, πρώτη φορά μια ομάδα όπως η φετινή μεικτή του έβγαλε τόσο δυνατά συναισθήματα. Το ποδόσφαιρο είναι έτσι, έχει μέσα 3 αποτελέσματα, όμως που μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε, όμως η εικόνα και ο τρόπος που αγωνιστήκατε όλη τη χρονιά, μόνο η περίπτωση μπορεί να μας κάνει. Σε αυτό το χώρο, όταν πρωτοήλθα, είσαστε αγέννητοι όλοι. Είμαι 22 χρόνια. Έχω την τιμή να ηγούμαι στο ποδόσφαιρο του νομού Ηρακλείου, να είμαι πρόεδρος στην ΕΠΣΗ. Πιστέψτε με, και ήμουν και 17 χρόνια στην Bayer Hotel, σαν ιδιοκτήτης. Αυτό το πράγμα που ζω φέτος μαζί σας, δεν το έχω ξαναζήσει. Σας ευχαριστώ από τα πάθη της ψυχής μου για αυτό που μου δώσατε. Να έχετε υγεία, να έχετε πρόοδο, να είστε αγαπημένοι και εύχομαι ό,τι καλύτερο στη ζωή σας, παιδιά. Καλό καλοκαίρι και καλή πρόοδο. Η Επιτροπή Μεικτών Ομάδων και οι ποδοσφαιριστές παρέδωσαν στον κύριο Μπαστάκη μία φανέλα της ΕΠΣΗ με τις υπογραφές όλων. Ο ενωσιακός προπονητής είχε ετοιμάσει βίντεο με τον απολογισμό της φετινής χρονιάς με highlights και χιουμοριστικές στιγμές. Στη συνέχεια απονεμήθηκαν μετάλλια και πήραν ως δώρα από μία μπάλα οι αριστούχοι μαθητές Νίκος Βγόντζας, Γιάννης Μεργάτος και Στέφανος Καλογιαννάκης, ενώ η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε με τον κύριο Μπαστάκη να απονέμει ως αναμνηστικό από ένα κύπελο σε όλα τα παιδιά.